σημείο αναφοράς, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 5.30 live, εδώ και ότι 6 ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο καθηγητής φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, ο κύριος Κώστας Μαρδάς, εκλεκτός δημοσιογράφος, συγγραφέας. Να δώσω, θέλω 2 ειδήσεις και χρωστάω στον κύριο Δαβέτα το ρόλο συναδέλφων μας σε σχέση με τον πόλεμο. Λοιπόν, είχαμε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, κύριε Μαρδά, κύριε Δαβέτα, του κυρίου Νίκου Δένδια, με αντιπροσωπεία των Αμερικανών βουλευτών. Τους παρουσίασε τους χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις. Τους ενημέρωσε για τις θέσεις της Ελλάδας και ουσιαστικά τους έστειλε μήνυμα. Ήταν και μέλη της εν λόγω Βουλής, παρουσία και του Αμερικανού πρέσβη, του κυρίου George Tsuny, σύσσωμη εκεί η κοινότητα. Να δώσω και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Τσούκα, τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, όπου για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την εδαφική της κυριαρχία και ακεραιότητα. Λοιπόν, 2 ειδήσεις. Σχόλιο που θέλετε για να το κλείσουμε. Καταρχήν, να κλείσω το σχόλιο και να επικροτήσω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μαρδάς. Mm-hmm. Έχω να πω ότι υπάρχει, ειδικά στη Γαλλία, μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των δημοσιογράφων για το αν πρέπει να ακολουθήσουμε το λόγο της ορθοφροσύνης ή αν πρέπει να ακολουθήσουμε το λόγο της πολεμικής. Ευτυχώς κυριαρχεί ο λόγος της ορθοφροσύνης, γιατί υπάρχει μια μεγάλη τάση δημοσιογράφων Ευρωπαίων και διγάλων, οι οποίοι έχουν μια πολεμοχαρή πολιτικό λόγο, σκέψη, και θέλουν, αν είναι δυνατόν, να πάνε να βομβαρδίσουμε τη Ρωσία. Ναι. Πράγματα τα οποία το θεωρώ άκρως επικίνδυνα και καθόλου με ορθοφροσύνη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, για το θέμα της συνάντησης του κυρίου Δένδια αλλά και mm-hmm. του Πρωθυπουργού. Ναι. Νομίζω ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Στο θέμα της ενημέρωσης, χρειαζόμαστε μια συνεχή ενημέρωση, έναν συνεχή τρόπο να αποδυναμώσουμε τα λάθος, τα fake επιχειρήματα των Τούρκων, την παραχάραξη της ιστορίας, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν σε πρώτο βαθμό όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλαστογραφία, αν θέλετε, της ιστορίας της Τουρκίας. Ναι. Και σε αυτό μπορώ να πω ότι ο ρόλος του κυρίου Δένδια είναι πολύ σωστός και η θέση του κυρίου Μητσοτάκη είναι επίσης πολύ σωστή, mm-hmm. διότι δεν σταματούν και οι δύο να πάσα στιγμή να ενημερώνουν και να μπορούν να αποδυναμώνουν έτσι τα fake news, τη fake ιστορία της Τουρκίας. Mm-hmm. Κύριε Μαρδά, να συμπληρώσω και στο ερώτημα τι ακριβώς έχει συμβεί και με την επιστολή προς τον κύριο Biden των Αμερικανών βουλευτών για το ότι να μην παραδοθούν τα F-16 στους Τούρκους σε σχέση με την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Είναι μια επιστολή, παύλα τροπολογία, παράλληλα. Ναι. Που έχει χαρακτηριστεί ότι θα συνιστά μπλόκο στην πώληση ή εξοικονισμό των F-16 προς την Τουρκία. Επιτρέψτε μου όμως να έχω αμφιβολίες, γιατί διαβάζοντας προσεκτικά όλες τις διατάξεις τροπολογίας, βλέπει κανείς ότι ενώ σε μία διάταξη λέει ότι απαγορεύεται η πώληση ή ο εξυγχρονισμός, την επόμενη παράγραφο λέει ότι αν ο πρόεδρος της Αμερικής επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, τότε επιτρέπεται η πώληση, αλλά είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να καταθέσει σε αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου στοιχεία συγκεκριμένα ότι επί 120 ημέρες δεν έχει κάνει παραβίαση η Τουρκία στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη περιοχή και στην Κύπρο. Όμως θέλω να αναφέρω ένα στοιχείο από το αρχείο μου. Είναι ανακοίνωση του State Department της 11ης Νοεμβρίου του 2020. Ναι. Τότε καλείται το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής να παρουσιάσει λίστα παραβιάσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ήταν υποχρέωση από τον East Med Act, τον λεγόμενο νόμο του Μενέντες. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Και τι απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών? Ότι δεν μοιραζόμαστε, λέει, την ίδια αντίληψη με την Ελλάδα όσον αφορά τα θαλάσσια και αέρια σύνορα με την Τουρκία. Συνεπώς δεν μπορούμε να καταθέσουμε στοιχεία. Άρα λοιπόν, πώς ο πρόεδρος θα παρουσιάσει ότι δεν έγιναν παρουσιάσεις όταν το State Department θα του πει ότι δεν αναγνωρίζουν τέτοια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Γιατί πράγματι δεν υπάρχει νομοθετημένη συμφωνία. Έχουμε χαράξει εθνικό το τρόπο τη μέση γραμμή και αυτό τηρείται εδώ και χρόνια. Ελπίζω αυτή η θέση του State Department να αλλάξει τώρα με τον Biden. Πολύ όμως αμφιβάλλω. Να.
είστε απόλυτα σαφείς, να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με την δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορείς να μπλοκάρεις εσαΐ τον εξοπλισμό, κύριε Μαρδά. Κύριε Δαβέτα, θα έρθω σε λίγο σε εσάς, για τους Τούρκους. Νομίζω ότι είναι σε αντιστοιχεία με την ανάλυση που έκανα προηγουμένως. Τι λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι δεν μπορείς εσάΐ να μπλοκάρεις την πώληση, τον εξυγχρονισμό οπλικών συστημάτων από την Αμερική στην Τουρκία. Ναι. Διότι σημαίνει ότι αγνοείς την ισορροπία δυνάμεων και τα συμφέροντα της Αμερικής στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως συμπληρώνει, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσπαθήσει να πει στην Αμερική ότι η απαγόρευση πώλησης και η απαγόρευση εξυγχρονισμού είναι προς το συμφέρον εθνικής ασφαλείας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλω επίσης να θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος Biden κατέθεσε στο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του State Department, κατέθεσε στο Κογκρέσο επιστολή, έγγραφο, με το οποίο έγγραφο, με την οποία επιστολή ζητείται ο εξυγχρονισμός και η έγκριση πώλησης από το Κογκρέσο, το οποίο, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, έχει επιβάλει εμπάρκο για τους S-400 και όχι για τις παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εκεί ο Biden επικαλείται τρεις λόγους που είναι πολύ δυνατοί. Ο ένας λόγος, λέει, είναι τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, ότι εξυπηρετούνται με την πώληση ή τον εξυγχρονισμό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι προάγονται οι εμπορικές σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ενδυναμώνεται μια χώρα του ΝΑΤΟ, άρα και οι ΗΠΑ. Κύριε Δαβέτα, είναι, επειδή έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ και εξαιρετική ανάλυση χρόνια, κύριε Μαρδά, το συζητάμε, επιβεβαιώνεται πλήρως σε σχέση με τις κινήσεις στο σκάκι. Βεβαίως, συμφωνώ. Αυτό το οποίο έχω να προσθέσω, χωρίς να σημαίνει όπως και ότι... ο κύριος Δαβέτας επιβεβαιώνεται... Εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικά τις γαλλικές. Ισχύει. Χαιρετώ και πάλι, αγαπητέ Κώστα Μαρδά. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχει και σχέση με τον πολιτισμό και με την πολιτική, να μην τα λέμε τώρα στον αέρα. Γεωπολιτισμός. Αμοιβαία η εκτίμηση. Ας τα παρακάμψουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Η σύγχρονη realpolitik, ναι, βάζει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα. Ακριβώς. Το συμφέρον της Αμερικής είναι πολύ συγκεκριμένο. Η Αμερική κάνει ένα comeback τώρα. Θέλει να πάρει πίσω τη χαμένη της τιμή που είχε χάσει στο παρελθόν. Δηλαδή θέλει να ξαναγίνει το αφεντικό σε σχέση με την Κίνα, με τη Ρωσία κτλ. Και το βλέπουμε από τις κινήσεις της. Δεν μπορεί λοιπόν, αν η Αμερική κρίνει ότι πρέπει να δώσει όπλα εκεί, να μην τα δώσει. Εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε σε ένα βαθμό, σε ποιο βαθμό, στο βαθμό να πούμε ότι προσοχή, αυτός που θα τα πάρει τα όπλα μπορεί να τους κάνει και μια διαφορετική χρήση, η οποία να μην έχει σχέση με τα συμφέροντα της Αμερικής αργότερα στην περιοχή. Εκεί μπορούμε να παίξουμε. Δηλαδή με έναν τρόπο, ας το πούμε, προειδοποίησης ενός ενδεχόμενου κακού που μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Αλλά να εμποδίσουμε την πώληση όπλων από την Αμερική προς τα εκεί, δεν νομίζω. Όχι. Αν και το lobbying που κάνουμε είναι πάντα χρήσιμο, γιατί επικαιροποιεί τη διαφωνία της Ελλάδος πάντα σε αυτή την πολιτική, και όσο περισσότερο lobbying κάνεις, ειδικά στην Αμερική, και όσο περισσότερο ενεργοποιείς φωνές, και ας μην είναι οι κυρίαρχες φωνές, φωνές οι οποίες διαμαρτύρονται για μια συγκεκριμένη πολιτική, τόσο καλύτερο είναι. Λοιπόν, επειδή μιλάτε για το lobbying, θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώ από τον κύριο Μαρδά, διάβαζα αναλύσεις συναδέλφων σήμερα για το τι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο με τον Πρωθυπουργό και αν υπήρξε εκεί αντιλόμπι σε σχέση και με επιθέσεις που του έγιναν, από ποιους, ποια κέντρα εξουσίας. Μας ενδιαφέρει πολύ το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, από ό,τι είδα έγινε μια επίθεση από ένα ευρωβουλευτή, γιατί η Ελλάδα, λέει, είναι σε μια πολύ κάτω θέση όσον αφορά την παγκόσμια κατάταξη στην ελευθερία του τύπου. Ναι. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε δύο εφημερίδες αντιπολιτευόμενες, την Αυγή και την εφημερίδα των Συντακτών, και θα μπορούσε να παρουσιάσει και άλλες από ό,τι είπε, που έχουν πολύ επιθετικά σχόλια και τυκλοφόρηση όσον αφορά την πολιτική του στάση και συμπεριφορά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ελευθεροτυπίας
στην Ελλάδα. Αντιθέτως, υπάρχει μια μεγάλη ελευθεριότητα και ειδικά πολλές εφημερίδες τονίζουν τα διάφορα ερωτικά σκάνδαλα με έναν τρόπο ακραίο. Ναι. Προσβάλλει αυτό που λέγαμε παλιά την δημοσία εδώ. Δεν είμαι συντηρητικός και πιστεύω ότι η ελευθερία πρέπει να υπάρχει ακόμα και σε όλη την έκφραση του ανθρώπου και όλων των συμπεριφορών του. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένα όρια. Τα όρια πρέπει να τα βάλουμε εμείς διοντολογικά, με τη συνείδηση του κάθε δημοσιογράφος. Ναι. Τα όρια πρέπει να τηρούνται με βάση τον κώδικο συμπεριφοράς και διοντολογίας της ΙΕΑ. Και στο τέλος υπάρχει και ο ποινικός κώδικας. Τώρα, αν υπάρχουν ατομικές συμπεριφορές παραβίασης αρχής ελευθεροτυπίας, τότε αυτή η προσωπική περίπτωση πρέπει να διαρευνάται από τους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ξεκινά πειθαρχικό έλεγχο για δικηγόρους που σχολιάζουν υποθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Δαβέτα, σχόλιο ότι, γι' αυτό για να πάμε στο γεωτρύπανο. Είναι, χρήσιμο αυτό, γιατί έχουμε στο τέλος, κοντεύουν να γίνουν τηλεδικαστήρια πια. Όλοι οι εισαγγελείς, οι τηλεοπτικοί εισαγγελείς, οι τηλεοπτικοί δικαστές εμφανίζονται και βγάζουν πορίσματα, επηρεάζουν καταστάσεις, βγάζουν, καταδικάζουν, με βάση βέβαια πάντοτε το συμφέρον της τηλεθέασης. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να γενικεύσω, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά υπάρχει ένα γενικό κλίμα το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το φαινόμενο και να στρέψει αλλού την γνώμη του κόσμου απάντη στα πολιτικά προβλήματα και στις πολιτικές αναλύσεις. Και καλά κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος, είμαι υπέρ αυτής της παρέμβασης του. Ωραία. Λοιπόν, να πάω στο θέμα με το γεωτρύπανο. Για να προλάβουμε και το χρόνο, κύριε Μαρδά, θα σας αποδεσμεύσουμε σε 7 όχι, λεπτά. Όχι, έχω χρόνο. Ωραία, ωραία. Για να δω τα θέματα. Τώρα, λοιπόν, εδώ συζητάμε τώρα για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Είδαμε τον κύριο Ερντογάν ουσιαστικά να μας επιτίθεται και να μας υβρίζει μπροστά στον Ιταλό πρόεδρο, τον κύριο Ντράγκη, και να λέει ότι οι Έλληνες διώχνουν τους μετανάστες και αποτελούν κίνδυνο και για εσάς, για την Ιταλία. Το τεντώνει το σκηνί, προχωράμε βγάζοντας το γεωτρύπανο, το οποίο είναι το μεγάλο ερώτημα, πού θα βγει αυτό το γεωτρύπανο, σε ποια χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΤΟΝΜΕΣ, του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, θα κάνει γεώτρηση τα ύδατα, λέει, της γαλάζιας πατρίδας. Ναι. Η γαλάζια πατρίδα είναι ο γνωστός χάρτης που παίρνει τη μισή Μαύρη Θάλασσα, το μισό Αιγαίο και τη μεγαλύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί να πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ, το μεγάλο μέρος της οποίας το ενσωματώνει την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μια άλλη υποψήφια περιοχή μπορεί να είναι έξω από το Καστελόριζο, εκεί που έκανε το 2020 τις σεισμογραφικές έρευνες. Μπορεί να πάει στο τουρκολιβικό σύμφωνο ή στην πλευρά της θαλάσσιας περιοχής της Τουρκίας ή στην πλευρά της Λιβύης. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάει στο Αιγαίο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι εκεί ισχύει η συμφωνία της Βέρνης που συνήψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Ντεμιρέλ μετά την κρίση του χώρα το 1976. Και προκειμένου να αποφύγουν τον πόλεμο, την αντιπαράθεση, την ένοπλη, συμφώνησαν ούτε εμείς ούτε εκείνοι να κάνουν έρευνες ή γεωτρήσεις στην Υφαλοκρηπίδα όσο διαρκεί ο διάλογος για τη λύση αυτού του θέματος. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε και μετά την κρίση του Μάρτιου του 1987, που ο Ανδρέας Παπανδρέου τρεις μέρες κινητοποίησε αυθεντικά το λαό και το στρατό, αλλά στο τέλος ξεκίνησε το Νταβός και δέχθηκε και εκείνος αυτό που κατηγορούσε, δηλαδή το πάγωμα ουσιαστικά, το γκριζάρισμα, να το πω, την αδρανοποίηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων έρευνας και γεωτρήσεων επί όλης της Υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Άρα, κίνδυνος ρήξης με γεωτρύπανο στο Αιγαίο δεν υπάρχει, αλλά πάντα υπάρχει το επικίνδυνο στοιχείο ενός επεισοδίου αεροπορικού, ναυτικού ή αεροναυτικού στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, λόγω των παραβιάσεων, που είναι 3.700 παραβιάσεις, αλλά και σε ενδεχόμενο να κάνει γεώτρηση έξω βέβαια από τα χωρικά μας ύδατα, υποθέτω, ή κοντά στα χωρικά μας ύδατα, σε μια περιοχή
που είναι εν δυνάμει ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά που δεν την έχει οριοθετήσει η Ελλάδα. Συνοπώς, εκεί υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα για τη μορφή αντίδραση της Ελλάδας. Κύριε Δαβέτα. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω αυτή τη σκέψη με τις σωστές πληροφορίες που πήραμε, ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η τουρκική πολιτική μέσω της γαλάζιας πατρίδας θέλει να επιβάλλει στην πράξη, δηλαδή de facto, μία συμπεριφορά, να αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή επανειλημμένα να επαναφέρει στο προσκήνιο τα αιτήματά τους με τον Α, με τον Β τρόπο, είτε μέσω των παραβιάσεων, είτε μέσω του γεωτρύπανου. Και πετάει και τον μπαλάκι σε εμάς. Δηλαδή, αν γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποιο ατύχημα, θέλει να οθήσει την Ελλάδα, ώστε η Ελλάδα να κάνει κάποιο επεισόδιο, κάτι οτιδήποτε, το οποίο πολιτικά και ίσως και στρατιωτικά θα γυρίσει υπέρ της Τουρκίας ή σε βάρος της Ελλάδος, με την έννοια ότι θα είμαστε εμείς υπέτειοι σε ό,τι ακολουθήσει. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και εδώ θέλει διπλή πολιτική. Απ' τη μία ισχυροποίηση του στρατού μας, για να μπορεί να αμυνθεί σε όλα τα επίπεδα, και απ' την άλλη συνεχές σφυροκόπημα διπλωματικών ενημερώσεων, συνεχές σφυροκόπημα, ανελέητο. Διότι αυτό είναι ένα brand fair, το οποίο μελλοντικά μπορεί να καταλήξει σε τον Α ή τον Β δρόμο. Εμείς όμως πρέπει μέχρι σε σχάτων να έχουμε δώσει το 100% στην διπλωματική μας, στο διπλωματικό μας αγώνα και στην στρατιωτική μας αμυντική υπεράσπιση. Στο 100%. Ναι. Κύριε Μαρδά, ο ρόλος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και αν και εφόσον καταραίει δημοσκοπικά ο κύριος Ερντογάν, αν κινδυνεύει από τους επόμενους, τους δελφίνους βεζίριδες εκεί, βλέπουμε για τον κύριο Κιλιντζάρου να του λέει προχώρα και εμείς μαζί σου για να ξαναπάρουμε τα δικά μας νησιά πίσω και να ξανασφάξουμε εκ νέου τους Έλληνες, όπως τη μικρασιατική καταστροφή θα πάθουν ότι είχαν πάθει τότε. Ο Κιλιτζάρογλου, όταν ήταν η ατζέντα είναι μία. Όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος ο Κιλιτζάρογλου, είχε πει ότι αν εκλεγώ, λέει, πρόεδρος, το πρώτο ταξίδι που θα κάνω θα είναι σε ένα από τα κατεχόμενα από την Ελλάδα νησιά. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή ποιος ενδεχομένως, δεν ξέρω αν πόσες πιθανότητες έχει, ποιος μπορεί να διαδεχθεί τον Ερντογάν εάν χάσει την Προεδρία, εάν χάσει. Επιπλέον βέβαια υπάρχει μια πλειοδοσία πάλι από τον Κιλιτζάρογλου, γενικότερα, και αυτό ας το δει και η Ελλάδα με την αντιπολίτευσή της. Τι είπε πρόσφατα, είπε στον Ερντογάν, κλείσε τη βάση του Ινστιρλίκ και θα είμαστε μαζί σου εάν δεν υποχωρήσει η Φιλανδία και η Σουηδία στο θέμα της τρομοκρατίας της Κουρδικής, των Κούρδων στη Συρία μαχητών και των Γκιουλενιστών. Άρα αυτοί που μπορεί να διαδεχθούν τον Ερντογάν θα είναι πιο επικίνδυνοι. Και έχω μία αμφιβολία όσον αφορά κατά πόσον ο Ερντογάν θα εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο ακόμα και αν χάσει. Καταρχάς οι δημοσκοπήσεις του δίνουν, πόσο του δίνουν, γύρω στους 30-34. Ναι. Ωραία. Ας βάλουμε και 7 με 10% τον Μπακτελή, που είναι το συνεταιριστικό κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή πλησιάζει το 40 και ή πλησιάζει το 50. Ναι. Το θέμα είναι ότι η συνεργασία Μπακτελή-Ερντογάν λέγεται Λαϊκή Συμμαχία και τα άλλα κόμματα λέγονται η Εθνική Συμμαχία. Ναι. Αυτοί όμως δεν έχουν υποδείξει ακόμη ένα πρόεδρο ο οποίος θα είναι ο αντι-Ερντογάν. Και πιστεύω ότι όταν θα ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας θα απολωθούν τα πράγματα και ο Ερντογάν θα προσπαθήσει, και νομίζω σε κάποιο βαθμό θα το πετύχει, να ανακόψει αυτή του τη φθορά και με τον έντοχνο προπαγανδιστικό λόγο που έχει, διότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται να εισπράττει σε πολύ μεγάλο δραματικό βαθμό την πτώση από τη φτώχεια που έχει φέρει ο εξευτελισμός της λίρας. Κατάφερε να αποδώσει αυτή την πληθωριστική έκρηξη σε μια συνωμοσία των ξένων οίκων, σε ξένες σκοτεινές δυνάμεις, στο ρόλο της Αμερικής, των ΦΑΝΤ κλπ. Άρα ισχύει. Δύσκολα θα ξεπερδέψουμε με αυτόν. Μάλιστα. Κρατώ βέβαια όμως και αυτό που είπατε, ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνος ο επόμενος. Εάν και εφόσον διάδοχος. Ο Ερντογκάν έχει καταφέρει να έχει να ποντάρει, να το πω απλά,
στην κοινωνιολογική σύνθεση των υποστηρικτών του. Mm-hmm. Οι υποστηρικτές του κοινωνιολογικά mm-hmm. είναι μουσουλμάνοι, mm-hmm. Σουνίτες στην πλειοψηφία, οι οποίοι στηρίζουν τη γραμμή Ερντογκάν. Άρα λοιπόν ταυτίζονται με τον Ερντογκάν και ο Ερντογκάν έχει φτιάξει την πολιτική του αρκετά κοντά στα συμφέροντα και στις ανάγκες των Σουνιτών. Άρα βλέπω δύσκολο, εγώ θα συμφωνήσω, βλέπω δύσκολο να χάνει, έστω και οριακά ο Ερντογκάν τον βλέπω να ξανακερδίσει τις εκλογές. Να συνεχίσω αυτή την κοινωνιολογική, μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Προσέγγιση του κυρίου Δαβέτα. Mm-hmm. Πρόσφατα το ίδρυμα Friedrich Ebert, ένα γερμανικό ίδρυμα μελετών, έκανε μια δημοσκόπηση και ρώτησε τους Τούρκους ποια χώρα θεωρείται εχθρική, την Αμερική ή τη Ρωσία. 60% απάντησαν την Αμερική. Να, τα λέει όλο αυτό. Ακριβώς αυτό που σας είπα. Ρωτούν πολύ, τελικά οι Τούρκοι κέρδισαν πολλά από αυτό το παζάρι στην Μαδρίτη και χθες κουβεντιάσαμε για τα αιτήματα που έκαναν και πάλι να τους εκδώσουν τους τρομοκράτες οι Σκανδιναβοί, οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί. Και εδώ υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, εάν και εφόσον τα πήρε όλα με το παζάρι που έκανε, κύριε Μαρδά. Εγώ θα αναφέρω το ναι. σχόλιο που έκανε η Κούρδισσα Σουηδή βουλευτής, ναι. επί της οποίας στηρίζεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβερνήσεως στην Σουηδία. Όταν υπεγράφει το μνημόνιο μεταξύ Σουηδίας, Φιλανδίας και Τουρκίας, είπε, είναι μια σκοτεινή μέρα για τη Σουηδία. Γιατί αν το διαβάσει κανείς προσεκτικά, uh-huh. θα δει ότι ναι μεν δηλώνουν αυτές οι χώρες ότι θα γίνουν απελάσεις και παράδοση για να γίνει δίκη κατηγορουμένων στην Τουρκία και θα τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όμως στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται ότι οι δύο αυτές χώρες είναι υποχρεωμένες να κάνουν πιο αυστηρή την νομοθεσία τους όσον αφορά αυτές τις διώξεις. Επίσης, οι πληροφορίες θα παρέχονται από την ΜΙΤ, από τη Μυστική Υπηρεσία της Τουρκίας, στις χώρες αυτές, μέσω βέβαια των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. Και το πιο σημαντικό, δέχτηκαν αυτές οι δύο χώρες να σταματήσουν ακόμη και τους εράνους υπέρ των Κούρδων. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν πρέπει να έχουμε μια άκρητη υποστήριξη κάθε κουρδικής δράσης. Ναι. Το κάναμε στη δεκαετία του 80 και αγκαλιάσαμε τους Άραβες. Είδαμε η πιο φιλοαραβική χώρα στην Ευρώπη. Και στο τέλος, το 1993 στις συμφωνίες του Όσλο, οι Παλαιστίνοι τα βρήκαν κατά κάποιο τρόπο με τους Ισραηλινούς. Ένας λοιπόν Κούρδος μαχητής, ο οποίος ξεφεύγει από τα πλαίσια του πολέμου και κάνει μια πράξη ατομικής τρομοκρατίας, κάνει μια θηριωδία σε ένα χωριό. Ίδιες θηριωδίες κάνει και ο τουρκικός στρατός, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Αυτός λοιπόν δεν μπορεί να πηγαίνει στη Σουηδία και στη Φιλανδία και να λέει «Α, θέλω περίθαλψη, θέλω στέγη, τροφή και προστασία». Εάν ναι. λέω ενέχεται, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για εγκληματική δράση πέραν των νόμων του αγώνα τους. Κύριε Δαβέτα. Εδώ παίρνω... Έχουμε τρία λεπτά. Ναι. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Παίρνω κατευθείαν σκυτάλι και μπαίνω. Ναι. Αυτό είναι πολύ σωστό που γίνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη ερμηνεία του ασύλου ναι. σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Το άσυλο το βλέπουμε διαφορετικά, το βλέπω και στη Γαλλία. Δηλαδή, ακόμη και αυτούς τους οποίους ο Μιτεράν είχε δώσει στην Ερυθρά Ταξιαρχία, mm-hmm. Πολλούς τους είχε φιλοξενήσει και τους είχε δώσει άσυλο, ναι. αυτοί. Τους πήγαν πίσω στην Ιταλία, τους παρέδωσαν στις Ιταλικές αρχές. Άρα έχουμε μια διαφοροποίηση του ασύλου, όπου στόχο έχει να μένουμε στο γενικότερο πλαίσιο υποστήριξης, αλλά στα πλαίσια της ατομικής δράσης, όταν η ατομική δράση ξεπερνάει ένα γενικότερο πλαίσιο και γίνεται επιθετική ή αν θέλετε δολοφονική, ναι. σκοτώνει κόσμο, τότε αυτό να μην συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια του ασύλου. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι βασικό. Τώρα, αν θέλετε για τη Γαλλία, εγώ μπορώ να πάω αυτό το σχόλιο που σας είπα πριν. Ναι, αν θέλετε να κλείσουμε με ναι. αυτό. Και θέλω λίγο να δούμε το παρασκήνιο εκεί. Ναι, έχουμε το εξής φαινόμενο, το εκπληκτικό. Κύριε Μαρδά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που θα επισημάνει ο καθηγητής. Θα πω και εγώ μια φράση στο τέλος. Βεβαίως. Θα είμαι πολύ γρήγορος. 1,5 λεπτό. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Τώρα, μετά τις εκλογές. Ναι. Ο Μεν Μελανσόν κάνει πρόταση μομφής, ετοιμάζει πρόταση μομφής. Και κινδυνεύει ο Μακρόν να φύγει. Ποιος τον στηρίζει, η Λεπέν.
βγήκε εχθές και είπε ανοιχτά ότι η πρόταση του Μελανσόν είναι αντιδημοκρατική και ότι στόχος της Γαλλίας αυτή τη στιγμή είναι να ξαναβρει τη θεσμική της ισορροπία. Και ο Μακρόν ήταν αυτός ο οποίος είδε τη Λεπέν και τα συζήτησαν. Άρα εδώ βλέπουμε εντυπωσιακές αλλαγές, οι οποίες γίνονται μεταξύ Μακρόν και Λεπέν, βέβαια, παρά τις οποιασδήποτε θεωρητικές διαφορές, και βλέπουμε το Μελανσόν να παίζει έναν ύποπτο ρόλο κοινωνικών αντιδράσεων και αποσταθεροποίησης της Γαλλίας. Κύριε Μαρδά, κλείνω μαζί σας. Ο Μακρόν θα αναγκαστεί να εφαρμόσει κατά το ίμιση το πρόγραμμα της Λεπέν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος. Έτσι ακριβώς, απολύτως. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι δώσατε και την ανατροπή, γιατί κάπου και οι τηλεθεατές διερωτώνται τι ακριβώς συμβαίνει. Τα έχουμε συζητήσει πολύ καιρό, ναι, ναι, και με τον καθηγητή. Που το λέει ο κύριος Μαρδάς, γιατί πραγματικά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και ανάλυση για το τι γίνεται στη Γαλλία. Ναι. Λυπάμαι που το λέω αυτό, ναι, αλλά έτσι είναι. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Έχει αλλάξει το σκηνικό και χαίρομαι που επιτέλους ακούω κάποιον ο οποίος λέει την πραγματικότητα. Το μισό πρόγραμμα τουλάχιστον της Λεπέν θα εφαρμοστεί από τον Μακρόν. Και μάλιστα εν γνώση του και με μεγάλη του χαρά, πιστέψτε με. Με μεγάλη του χαρά, θα τον σώσει. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου και την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και το ταξίδι του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Κώστα Μαρδά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Επόμενη σύνδεση από την Κέρκυρα, ναι, για τις εξελίξεις που θα έχουμε και στη Γαλλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε εσάς. Να νομίζουμε ραντεβού αύριο, Παρασκευή, εμείς εδώ στις 5. Να είστε όλοι και όλες καλά.